Η K19 του Όφη φιλοξένησε το περασμένο Σάββατο τον Πανετολικό και έδειξε από νωρίς τις επιθετικές της διαθέσεις με καλό ποδόσφαιρο, ευκαιρίες και γκολ. Στην αναμέτρηση που έγινε στο ΒΑΚ υπό το βλέμμα του πρόεδρου της ΠΑΕ Μιχάλη Μπούση, η K19 έψαξε τον γκολ στα πρώτα λεπτά και είχε ευκαιρία με τον Φαϊτάκη. Αλλά στην επόμενη φάση, στο 15ο λεπτό, άνοιξε το σκορ. Ο Πιστικός πίεσε τον τερματοφύλακα του Πανετολικού, έκλεψε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα το 1-0. Λίγο αργότερα, σε μια αντεπίθεση του Όφη, ο Φαϊτάκης έδωσε την πάσα στον Πιστικό με την μπάλα να μπαίνει γκολ, αλλά αυτό να ακυρώνεται με υπόδειξη offside. Οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, μπήκαν και στο δεύτερο ημίχρονο με στόχο να καθαρίσουν το παιχνίδι, είχαν καλή ευκαιρία με τον Φανουράκη και έκαναν το 2-0 στο 73 με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Φαϊτάκη, ο οποίος νωρίτερα είχε και δοκάρι. Με την ψυχολογία στα ύψη και παίζοντας με παίκτη παραπάνω, αφού είχε αποβληθεί για τον Πανετολικό Γιωτόπουλος με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ο Όφη έδωσε διαστάσεις στη νίκη του, με τον Τακάκη να φεύγει στην αντεπίθεση και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 3-0. Η νίκη πανηγυρίσει στα αποδυτήρια για την K19 του Όφη, με το κλίμα να είναι εξαιρετικό λόγω και των γενεθλίων του Μένιου Καραμδινού, που ήταν στο επίκεντρο των πανηγυρισμών. Yeah!